αυτό το αποτέλεσμα βάσει της εικόνας σας. Γεύση είναι πικρή. Είναι πικρή γιατί πραγματικά ήταν ένα ντέρμπι απέναντι σε δύο καλές ομάδες. Διαφορετικούς στόχους, διαφορετική προσέγγιση και ψυχολογία του παιχνιδιού. Εμείς περιεχόμαστε από μια εβδομάδα πραγματικά, τελευταίες εβδομάδες μάλλον είναι δύσκολες, με πάρα πολλούς τραυματισμούς. Φανταστείτε ότι παίζαμε χωρίς δύο στόπερ και ο ένας από τους στόπερ που έπαιζε ουσιαστικά έπαιζε με φλάση. Δεν μπορούσαμε να κάνουμε αλλαγή. Είχαμε πραγματοποιήσει τις αλλαγές τα τελευταία 15 λεπτά. Νομίζω ότι το πρώτο ημίχρονο ήταν ένα ημίχρονο μοιρασμένο. Τα πρώτα 20 λεπτά ήταν ο Γιούχτας και το προβάδισμα κατοχής και τα λοιπά. Δεχτήκαμε ένα γκολ, αλλάξαμε σχηματισμό, κάναμε μια γρήγορη αλλαγή. Νομίζω ότι γύρισε τούμπα το παιχνίδι και γύρισε και εκεί που πιστεύαμε και με το δεύτερο ημίχρονο, με το γκολ που ισοφαρίσαμε, ότι αλλάζει όλο το κομμάτι. Από ψυχολογία, από αγωνιστικότητα, από πάθος, από ποδόσφαιρο, από τακτικά. Νομίζω ότι πήγε το παιχνίδι, μας πήγαινε καλά. Έγινε, θα πω, προς τα εμάς. Μία φάση στο 95, νομίζω, και μία φάση η οποία είχαμε πει ότι το πρώτο δοκάρια, ότι είχαμε δει βίντεο τα χτυπήματα με το γυαλούσι. Και νομίζω ότι αυτό είναι πραγματικά που μας αφήνει την πικρία. Συνεχίζουμε όμως, μπορεί να πούμε είναι δύσκολο και να στερεύουμε τα περιθώρια, αλλά τα παιδιά έχουν δείξει ότι στην πίεση αντέχουν και νομίζω ότι σήμερα ήταν πολύ μεγάλη πίεση. Έδειξαν που για μένα ένα παιχνίδι το οποίο, εντάξει, το δίκαιο αποτέλεσμα θα το πω ήταν το Χ, έδειξαν ότι μπορούν να πάρουν οποιοδήποτε παιχνίδι και νομίζω ότι παρόλο που η συνέχεια είναι δύσκολη, δεν τα παρετάμε, δεν τα παρετάμε ποτέ. Και εύχομαι να σωθεί η ομάδα, γιατί την πιστεύουμε πάρα πολύ όλοι μας, και η διοίκηση και οι προπονητές, αλλά και οι παίκτες. Κώστας, ο Πόρος κάνει ένα φανταστικό δεύτερο ημίχρονο. Ένα από τα καλύτερα του δεύτερα ημίχρονα, γενικά ημίχρονα. Σας αφήνει μια, και από τη μια πίκρα, αλλά από την άλλη και μια αισιοδοξία για τα επόμενα παιχνίδια, αυτή η εικόνα. Το θέμα τόσο δεν είναι η αισιοδοξία, μας αφήνουν και άλλα παιχνίδια που έχουμε παίξει. Η ουσία είναι, και η ουσία είναι η πόντι. Και εμείς από αυτό το παιχνίδι δεν πήραμε τίποτα. Όταν δεν παίρνεις τίποτα από τέτοια παιχνίδια με τέτοια μπάλα που παίζεις, ειδικά δεύτερο ημίχρονο, όπως λες και εσύ, νομίζω ότι σε στεναχωρεί αυτό. Αλλά σου δίνει αυτόματα όμως και ένα εγωισμό και ένα πάθος να δουλέψεις, να μην τα παρατήσεις. Γιατί αν, ας πούμε, π.χ. η ομάδα σήμερα δεν έπαιζε καθόλου, ήταν τραγική, μας έβαλε τρία γκολ ο Γιούχτας, τότε θα λέγαμε, παιδιά, μας σηκώσαμε χέρια. Πετάξαμε λευκή πετσέτα. Δείξαμε όμως ότι η ομάδα έχει τα κότσια, έχει την ψυχή να το παλέψει και πρέπει να το παλέψουμε, γιατί δεν αξίζει αυτή η ομάδα να πέσει. Δεν το λέω μόνο εγώ, το λέει πολλοί κόσμος, πολλές ομάδες που παίζουμε και πραγματικά, θα σας το λέω μέσα από την καρδιά μου, εύχομαι μια ομάδα κριτική να πρωτάθλημα, ας είναι ο Γιούχτας. Όποια είναι, να είναι μια ομάδα κριτική. Αυτό.